Νίκος Μελέτης, γεωπολιτικός αναλυτής, δημοσιογράφος και συγγραφέας, σήμερα φιλοξενούμενος στο News Hub. Καλώς ορίσατε, κύριε Μελέτη, στο News Hub. Καλώς σας βρήκα εσάς και τη φιλόξενη πάντα παρέα σας και συγκρότητά σας. Κύριε Μελέτη, όπως έχετε επισημάνει και στο τελευταίο άρθρο σας, όλοι οι δρόντες στην ευρύτερη Μέση Ανατολή βρίσκονται αναμονή της μεγάλης αντίδρασης από το Ιράν μετά το τελευταίο χτύπημα που δέχτηκε στην πρεσβεία της στη Δαμασκό από Ισραηλινά πυρά. Έγινε όλο αυτό και αυτό γίνεται ενώ έχουμε και στο βάθος την δολοφονία του ηγετικού στελέχους των φρουρών της Επανάστασης από ντρόνους στη Βαγδάτη και όλος ο κόσμος στέκεται με προσοχή στη Μέση Ανατολή για το τι θα γίνει με τον τρόπο που θα απαντήσει το Ιράν. Ναι, γιατί αυτή η επίθεση του Ισραήλ στο κτίριο της διπλωματικής αντιπροσωπείας του Ιράν στην Δαμασκό, κάτι βεβαίως που είναι ασυνήθιστο και δεν ενδείκνυται σε καμιά περίπτωση, διότι οι διπλωματικές αρχές προστατεύονται ακόμα και σε περίοδο πολέμου από μια χώρα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει όμως το Ισραήλ επέλεξε να κάνει αυτό το χτύπημα εναντίον του Ιράν, να εκτελέσει έτσι ένα από τους ανώτατους αξιωματούχους του Ιρανικού καθεστώτος, το οποίο συντονίζει όλη την Ιρανική πολιτική σε Λίβανο, Συρία, Ιράκ. Και η γνώμη δικιά μου είναι να στήσει μια παγίδα στο Ιράν. Το Ιράν είναι υποχρεωμένο να απαντήσει σε αυτή την πρόκληση του Ισραήλ. Από την άλλη πλευρά, όμως, μια υπέρμετρη αντίδραση του Ιράν είναι σαφές, θα προκαλέσει νέο χτύπημα του Ισραήλ και εμπλοκή των Αμερικανών. Το Ιράν όλα αυτά τα χρόνια έχει επιδιώξει, έχει υιοθετήσει αυτή τη στρατηγική της υπομονής, όπως αναφέρεται και πολύ συχνά, που τι λένε οι Ιρανοί, εμείς θα μπορούμε να κάνουμε τον πόλεμό μας με το Ισραήλ, με τους μη φιλικούς Άραβες, με τους Αμερικανούς, μέσω πυρεξουσίων. Δεν θα αναμειχθεί ευθέως το Ιράν σε μια πολεμική αναμέτρηση, διότι γνωρίζει ότι με τη πολεμική αναμέτρηση θα δώσει την ευκαιρία στις δυνάμεις που επιβουλεύονται το Ιρανικό καθεστώς και το Σαγιατολά να παρέμβουν ευθέως εναντίον του Ιράν και εκεί θα είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Ήδη η κατάσταση στο εσωτερικό του Ιράν δεν είναι πολύ καλή. Το είδαμε τις ταραχές το προηγούμενο διάστημα με την αφορμή της δολοφονίας μιας γυναίκας. Υπάρχει ένα κλίμα κοινωνικό σε αναβρασμό θα έλεγα. Υπάρχει μια οικονομική κρίση που πλήττει τα λαϊκά στρώματα. Επομένως, μια σύγκρουση τέτοια με τους Αμερικανούς μάλλον θα σταθεροποιήσει το καθεστώς. Και έτσι, γι' αυτό λέμε ότι το ενδιαφέρον είναι πώς θα αντιδράσουν οι Ιρανοί. Θα αποφασίσουν να χτυπήσουν μια πρεσβεία των Ισραηλινών σε μια τρίτη χώρα μακρινή, ή θα επιλέξουν να εντατικοποιήσουν την επίθεση που δέχεται το Ισραήλ από τους πληρεξούσιους του Ιράν, Χεσμπολά δηλαδή, και από τις δυνάμεις άλλες στη Συρία και στο Ιράκ. Όλο αυτό που περιγράφεται, γιατί εδώ όπως μας το αναλύεται, το Ιράν υπολογίζει, παρότι είχε ανέκαθεν μια επιθετική ρητορική που δεν μεταφραζόταν σε πράξεις, υπολογίζει δηλαδή την κλιμάκωση, τις συνέπειες που μπορεί να έχει μια κλιμάκωση με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ, υπολογίζει όμως και τα εσωτερικά προβλήματα, τις εσωτερικές ας πούμε αντιδράσεις που υπάρχουν στο καθεστώς και σε αυτό θέλω να μου πείτε πόσο πολύ, στο εσωτερικό δηλαδή, υπολογίζει και τους Αζέρους που είναι πάρα πολλοί, συνορεύουν με το Αζερμπαϊτζάν και μια ενδεχόμενη γενικευμένη σύραξη θα μπορούσε να δημιουργήσει απόσπαση. Ναι, δεν είναι μόνο το Αζερμπαϊτζάν, να υπολογίσουμε και τις άλλες δυνάμεις όπως είναι το Αφγανιστάν ή το Πακιστάν, οι οποίες επιβουλεύονται θα λέγαμε κάποια στιγμή την επιρροή και εδάφη κάποια από αυτούς του Ιράν. Επομένως, σε ένα τέτοιο σκηνικό που υπάρχει λεπτή ισορροπία, όπως είπε και εσύ μεταξύ με το Μπακού, δεν θα ήθελε να αποσταθεροποιηθεί το καθεστώς περαιτέρω από ό,τι είναι τώρα. Διότι τώρα, με τους φρουρούς της Επανάστασης, με ένα αυταρχισμό που υπάρχει στο εσωτερικό, καταφέρνει και διατηρείται στην εξουσία. Μια επίθεση και ένας πόλεμος, που σε έναν πόλεμο με τους Αμερικανούς είναι προφανές ότι θα δεχθεί και σοβαρά πλήγματα υποδομές του Ιράν, θα επιδεινώσουν ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Δηλαδή, μια ανοιχτή αντιπαράθεση με τους Αμερικανούς είναι δεδομένο ότι θα αποτελεί ουσιαστικά για τους Αγιατολάχ σαν να πυροβολούν τα πόδια τους. Θα υπονομεύσουν το ίδιο καθεστώς τους. Και αυτό θέλουν να το αποφύγουν. Συγχρόνως όμως,
Αν δεν δώσουν απάντηση στο χτύπημα αυτό που δέχτηκαν από το Ισραήλ, θα είναι σημάδι αδυναμίας. Και αυτό θα κληθεί ως σημάδι αδυναμίας όχι μόνο από τους γείτονες, αλλά και στο εσωτερικό, από τους αντικαταστατικούς. Γι' αυτό είναι το δίλημα μεγάλο της ηγεσίας του Ιράν, και αυτό έχει καθυστερήσει και το χτύπημα και η αντίδραση που είχαν πει τις πρώτες στιγμές ότι θα είναι άμεση και θα είναι πάρα πολύ ισχυρή. Από την αντίδραση του Ιράν θα εξαρτηθεί βεβαίως όλο αυτό το πλέγμα, το ντόμινο αυτό που θα κινηθεί μετά. Η όξυνση αυτή όλη, πώς πιστεύετε ότι μπορεί να επηρεάσει την κόντρα που υπάρχει μεταξύ Ισραήλ και Ηνωμένων Πολιτειών? Μια επίθεση μεγάλης κλίμακας εναντίον ευθέως του Ισραήλ από το Ιράν είναι προφανές ότι θα διευκολύνει το Ισραήλ. Διότι το Ισραήλ έχει δεσμευτεί ότι αν δεχτεί επίθεση θα απαντήσει. Και από την άλλη πλευρά είναι προφανές ότι οι Αμερικανοί δεν θα αφήσουν το Ισραήλ μόνο του να εμπλακεί σε μια τέτοια σύγκρουση, διότι κανείς δεν γνωρίζει σήμερα τις πυρηνικές δυνατότητες και τις Τεχεράνης. Το Ισραήλ έχει δηλώσει ότι όταν δοθεί ευκαιρία, αν δοθεί αφορμή, θα προσπαθήσει να διαλύσει το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Επομένως, θα έχουμε μια σύγκρουση η οποία θα μπορεί να λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις και το Ισραήλ να βρεθεί σε μεταξύ αντικρουόμενων πυρών. Δηλαδή, θα δέχεται επίθεση από το Λίβανο, επίθεση από τους Χούτι, επίθεση από τη Συρία και επίθεση και από το Ιράν. Οι Αμερικανοί δεν πρόκειται να αφήσουν μόνο σε αυτή την περίπτωση το Ισραήλ και έτσι θα εγκλωβιστούν, σε εισαγωγικά, ας το λέγαμε, ας το πούμε, σε μια σκληρή πολιτική απέναντι στο Ιράν και θα αναγκαστούν να το υποστηρίξουν σε μια πολεμική επιχείρηση. Κάτι τελευταίο τώρα για να κλείσουμε με τη Μέση Ανατολή και να πούμε και δύο λόγια για τα δικά μας. Οι Ισραηλινοί έχουν δηλώσει ότι προχωρούν ακάθεκτοι για εκαθάριση στη Ράφα. Τι πιστεύετε ότι θα γίνει με την Αίγυπτο τη στιγμή που 1 εκατομμύριο κόσμος βρίσκεται στα σύνορά της? Προς το παρόν το Ισραήλ αναγγέλει την επίθεση στη Ράφα, δεν την υλοποιεί, έχει κάνει περιορισμένες επιχειρήσεις. Είδαμε ότι απέστειλε και μια μεραρχία ταξιαρχή από το έδαφος του Γάζας. Υπάρχει προβληματισμός και στο Τελαβίβ, διότι η επιχείρηση βεβαίως που είχε εξαγγείλει και αναγγείλει τον Οκτώβριο μετά το χτύπημα της Χαμάς η Ισραηλινή ηγεσία, βλέπουμε ότι δεν προχώρησε όπως θα περίμεναν. Δηλαδή, και χρόνο πήρε και η Χαμάς δεν έχει καθαριστεί και χιλιάδες θύματα μεταξύ αμάχων είχαμε. Και οι όμοιροι παραμένουν ακόμα στα χέρια της Χαμάς. Επομένως, οι στόχοι όπως είχαν τεθεί τότε από το Τελ Αβίβ δεν έχουν υλοποιηθεί παρά το μεγάλο κόστος το οποίο έχει καταβληθεί και δεν είναι σε ανθρώπινες ψυχές πρωτίστως, αλλά μετά είναι και σε επίπεδο οικονομίας. Η οικονομία του Ισραήλ έχει καταρρεύσει τους τελευταίους μήνες και σε επίπεδο διεθνούς κύρους του Ισραήλ, διότι και αυτό έχει πληγεί με τις εικόνες των αμάχων νεκρών. Επομένως, το Ισραήλ είναι σε ένα μετέχνιο αυτή τη στιγμή, κρίσιμο μετέχνιο. Γίνονται συνομιλίες, μήπως υπάρξει μια συμφωνία τουλάχιστον για την ανταλλαγή των ομήρων και με αντάλλαγμα απελευθέρωση κρατούμενων Παλαιστινίων, το οποίο θα δίνει μια ανάσα στο Ισραήλ και εσωτερικά. Και η κυβέρνησή του σήμερα και ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου δέχονται σφοδρό αντικριτική από ένα κίνημα το οποίο ζητά την άμεση απελευθέρωση των ομήρων. Να πάμε τώρα λίγο στα δικά μας. Τα ήρεμα νερά φαίνεται ότι δεν κράτησαν για πολύ. Είχαμε ζήτημα εθνικής κυριαρχίας στα ελληνικά νησιά που έθεσε η Άγκυρα με αφορμή τα θαλάσσια πάρκα και θέλω να μας πείτε τι εκτιμάτε στα επόμενα βήματα και ποια πιστεύετε ότι πρέπει να είναι η απάντηση της Αθήνας. Καταρχήν να πούμε ότι κανείς δεν ισχυρίστηκε ποτέ ότι η Τουρκία άλλαξε θέση. Και αν το πίστευε κάποιος αυτό επειδή ήρθε ο κ. Ερντογάν στην Αθήνα, έκανε μάλλον λάθος. Δεν αλλάζουν θέσεις έτσι σε μια εξωτερική πολιτική και ειδικά μια χώρα όπως η Τουρκία. Από την άλλη πλευρά, βλέπουμε, εγώ αυτό με ανησυχεί περισσότερο, επιβεβαιώνονται οι φόβοι μας που εγώ τους είχα εκφράσει την πρώτη στιγμή, ότι με τη διακήρυξη της Αθήνας η Τουρκία λέει ότι ναι, θα έχουμε ύφεση στο Αιγαίο, ναι, δεν θα κάνω παραβιάσεις, δεν θα κάνω υπερτήσεις, αλλά με αντάλλαγμα ότι η Ελλάδα δεν θα κάνει απολύτως τίποτα, δεν ασκείται κυριαρχικά τις δικαιώματα. Διότι αυτό και στο οποίο αντιδράει τώρα, επαναφέροντας τις γκρίζες ζώνες, δεν είναι τίποτα σημαντικό. Ο κ. Κυλακάκης, σε μια συνέντευξη τύπου τη Δευτέρα, μαζί με τον κ. Πετρίδη και τον Υπουργό Γεωργίας και αλλιώς τον κ. Αυγενάκη,
ανηγυλάνε ότι στη διάρκεια της διάσκεψης για τους ωκεανούς που θα γίνει την άλλη εβδομάδα στην Αθήνα, θα ανακοινώσει και δύο μεγάλα θαλάσσια πάρκα, ένα στο Ιόνιο, ένα στο Αιγαίο, το οποίο είναι την προστασία των πουλιών, των γλάρων και κάποιων μεγάλων θηλαστικών στη θάλασσα. Τίποτα διαφορετικό. Και όμως με αυτό αφορμή η Τουρκία βρήκε θέμα να θέσει θέμα κυριαρχίας των νησιών. Όπως λέει, υπάρχει θέμα κυριαρχίας νησίων και βραχονησίων και θα επιτρέψουμε τελεσμένα. Δηλαδή, η Τουρκία θέλει να έχουμε ηρεμία στο Αιγαίο μεν, αλλά αυτό να γίνει με κόστος την πιέσκηση κυριαρχικών δικαιωμάτων. Αυτό δεν μπορεί να γίνει βεβαίως. Ήδη έχει βγει ανακοίνωση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, που βεβαίως σε ήπιους αλλά ξεκάθαρους τόνους λέει ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιούνται θέματα περιβάλλοντος για πολιτικούς σκοπούς και ότι η Ελλάδα ασκεί πλήρως και θα ασκεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα που έρχονται από το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας. Αυτό, για να κλείσουμε, αυτό πιστεύετε να επηρεάσει την επίσκεψη Μητσοτάκη που συζητιέται για την Άγκυρα? Δεν νομίζω ότι θα αλλάξει τον προγραμματισμό. Από την άλλη μεριά όμως δείχνει και τα όρια που μπορεί να προχωρήσει αυτή η διαδικασία όσο παραμένουν τα μεγάλα προβλήματα στο τραπέζι. Ωραία και τα ηθητική ατζέντα, καλό και η άδεια για να έρχονται Τούρκοι τουρίστες στα νησιά. Όλα αυτά είναι θετικά, βελτιώνουν το κλίμα, αλλά αν δεν λυθούν τα μεγάλα προβλήματα που δεν μπορούν να λυθούν εύκολα, σε ό,τι αφορά την οριοθέτηση δηλαδή της υφαλοκρηπίδας, τέτοια προβλήματα θα έρχονται συνεχώς στην επιφάνεια. Διότι η Τουρκία, όπως είπαμε, δεν έχει εγκαταλείψει καθόλου, κατ' ελάχιστον, την αναθεωρητική της ατζέντα εναντίον της Ελλάδας. Οι ανακοινώσεις μάλλον που είχαμε από τον κύριο Δέντια για το Υπουργείο Άμυνας και τα εξοπλιστικά προγράμματα και εν γέννη την εξέλιξη των εξοπλισμών, πιστεύετε ότι καταδεικνύει ότι αυτά όλα που αναφέρετε τα έχουν κατανοήσει στα ελληνικά επιτελεία? Τα έχουν κατανοήσει. Το θέμα με τους εξοπλισμούς είναι ότι εγώ, κατά τη γνώμη μου, και το πιστεύω αυτό και το γράφω, δεν μπορεί να γίνει μια τέτοια δημόσια συζήτηση για τους εξοπλισμούς. Δεν είμαστε ούτε χώρα που ζει σε κέλυφος μέσα, ούτε είμαστε μεγάλη παραγωγός εξοπλισμών, ούτε είμαστε μεγαλύτερη αγορά εξοπλισμών. Λοιπόν, αυτή η συζήτηση, αν την παρακολουθήσει κάθε μέρα, ξοδεύονται κάθε μέρα καμία 200 εκατομμύρια. Αγοράζει ο ένας, πουλάει ο άλλος, ξαναγοράζει. Δεν μπορεί να γίνει αυτή η συζήτηση έτσι. Πρέπει να μπει μεθοδευμένα και από την ηγεσία του Υπουργείου Άμυνας και την ηγεσία του στρατού, κυρίως και από τους ειδικούς που υπάρχουν στην Ελλάδα, ένας προγραμματισμός να δούμε την επόμενη μέρα. Διότι η επόμενη μέρα έχει αλλάξει σε σχέση με αυτό που ξέραμε μέχρι τώρα σε ό,τι αφορά τους εξοπλισμούς. Και αυτό το δείχνει η εμπειρία κυρίως της Ουκρανίας, αλλά και βεβαίως της Γάζας, αλλά κυρίως της Ουκρανίας. Πλέον οι πόλεμοι δεν γίνονται με τους ίδιους τρόπους που γινόντουσαν πριν από 30 χρόνια. Και αυτό αφορά και τους εξοπλισμούς. Αλλά οι εξοπλισμοί συγχρόνως είναι ένα πολύ έξοδο σπορ. Έτσι, το οποίο πρέπει να δούμε τι δυνατότητες έχουμε ώστε να βελτιστοποιήσουμε το κόστος με την αποτελεσματικότητα των εξοπλισμών που θα αγοράσουμε. Οφείλω να πω ότι η αντικειμενικότητα και η ακρίβεια των αναλύσεών σας μας είχε λείψει και ήταν μια τονωτική ένεση. Κύριε Μελέτη, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα.